Ήθιστε αυτές τις ημέρες να γίνονται και οι απαραίτητες εκδρομές εντός αλλά και εκτός των συνόρων. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον προϊστάμενο του ΕΕΟΤ στον Προμαχώνα, τον κύριο Τομπουλίδη, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, για να δούμε τι κίνηση επικράτησε αυτές τις ημέρες εκεί. Καλησπέρα, κύριο Τομπουλίδη. Καλησπέρα σας και τους τηλεθεατές σας. Και χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, τι κίνηση είχαμε από και προς Βουλγαρία? Η κίνηση για Βουλγαρία άρχισε το Σάββατο. Το Σάββατο βγήκαν καμιά 15 με 20 λεωφορεία, το ίδιο και την Κυριακή. Βέβαια, φέτος δεν είχαμε τον ανάλογο όγκο όπως είχαμε πέρσι των ταξιδιωτών. Πέρσι τις αντίστοιχες μέρες βγαίνανε 70 και 80 λεωφορεία σε καθημερινή βάση. Φέτος ο κόσμος, λόγω του ότι ακρίβαιναν πάρα πολύ η διαμονή και γενικώς πάνω η εστίαση, οι πίστες, όλα αυτά έχουν ακριβήνει πάνω στη Βουλγαρία. Ο κόσμος του περιοριστήκε και δεν ταξίδευσαν πάρα πολύ. Άρα αύξησαν τις τιμές οι Βούλγαροι και δεν πήγαν τόσο πολύ όσο τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Παράδειγμα, η πίστα που ήταν από τα 12 ευρώ ξεκινούσε, 13 ευρώ η πίστα, πήγε στα 25. Τώρα όταν ένα ζευγάρι πηγαίνει και χρησιμοποιεί δύο φορές την ημέρα την πίστα, θέλει 50 το πρωί, 50 το απόγευμα, καταλαβαίνετε ότι 100 ευρώ για ένα ζευγάρι για τη μία μέρα είναι πολλά. Διπλασιάσαν τις τιμές επομένως οι Βούλγαροι. Βέβαια, βέβαια. Επομένως, αν και είχε λιγότερη κίνηση από τα προηγούμενα χρόνια, παρόλα αυτά είχε κίνηση. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι μέχρι και χθες ενδεχομένως να μπαίνανε στη Βουλγαρία και από σήμερα αρχίσουν να επιστρέφουν. Όχι, χθες δεν είχαμε έξοδο για Βουλγαρία. Η κίνηση ήταν μέχρι και την Κυριακή, ήταν η έξοδος. Μέχρι και την Κυριακή. Δηλαδή, την Παρασκευή λίγο είχε, το Σάββατο είχε καμιά 15 με 20 λεωφορεία και άλλα τόσα είχε και την Κυριακή. Ναι. Από χθες το βραδύ άρχισαν να έρχονται κάποιοι ταξιδιώτες. Σήμερα ήρθε ο μεγαλύτερος όγκος, πέρασε σήμερα των ταξιδιωτών και αύριο οι τελευταίοι. Και κυρίως με αυτοί οι οποίοι κάθονται τα τριήμερα, τα τετράήμερα είναι περισσότερο φοιτητές. Ναι. Οι οποίοι αυτό το χρονικό διάστημα είναι ελεύθεροι και μπορούν και κάνουν τριήμερα και τετράήμερα τα ταξίδια τους για εκδρομές. Μπορείτε να διευκρινίσετε αν οι ταξιδιώτες ήταν από τον ομό Σερών ή από την υπόλοιπη Ελλάδα, κατά ποιο ποσοστό? Οι περισσότεροι ταξιδιώτες ήταν από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες ήταν από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Από εδώ τοπική, από τις δικές μας περιοχές, πολύ λίγος κόσμος. Πολύ λίγος κόσμος. Μόνο για ψώνια βγήκανε κάποιοι, πήγαν στη Βουλγαρία για ψώνια, για να βάλουν βενζίνα, να πάρουν κάποια πράγματα που χρειαζόντουσαν, αλλά για να πάνε στα χειρονοδρομικά κέντρα της Βουλγαρίας. Δεν έχουν πολλούς ταξιδιώτες. Δηλαδή ο αριθμός είναι πάρα πολύ μικρός, σχεδόν ασήμαντος είναι. Άρα ουσιαστικά οι Σεραίοι στις Σέρες ή γενικότερα στην Ελλάδα πέρασαν τις γιορτές αυτές. Ναι. Τώρα κύριε Τομπουλίδη, γενικότερα πάντως, γιατί είδα και μια συνέντευξη στις προηγούμενες ημέρες, έχει αυξηθεί η κίνηση στον Προμαχώνα για όλη τη χρονιά μιλώ. Έχουν μεγαλώσει τα νούμερα. Ναι, η κίνηση, παρότι είμαστε στη διάρκεια, στην καρδιά του χειμώνα είμαστε, παρότι είναι ο καιρός λίγο δύσκολος και πάνω ειδικά στη Βουλγαρία που έχει ακόμα περισσότερο κρύο, η κίνηση είναι σχετικά ανεβασμένη σε αντίστοιχες περιόδους άλλων χρόνων. Ναι. Είναι λίγο αυξημένη είναι η κίνηση. Άρα η κίνηση έχει αυξηθεί συνολικά από την Βουλγαρία προς την Ελλάδα, εννοείται. Και από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα, αλλά και από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία. Ναι. Είναι σχετικά αυξημένη, γιατί αυτές οι περίοδοι ήταν σχεδόν νεκρές. Δηλαδή ελάχιστος κόσμος μετακινούταν αυτό το χρονικό διάστημα. Αλλά παρόλα αυτά, ο Νοέμβριος είναι από τους πιο νεκρούς μήνες, είναι ο Νοέμβριος σε θέματα διακίνησης ταξιδιωτών. Παρόλα αυτά και ο Νοέμβριος είχε ανάλογη κίνηση μεγάλη αντιστοίχως των άλλων ετών. Ναι. Τώρα βέβαια τα νούμερα αυξάνουν όπως μας λέτε εσείς από τους επισκέπτες. Ως Σέρες, ως πρώτος σταθμός ας πούμε, μετά την είσοδο από τον Προμαχώνα, ουσιαστικά δεν παίρνουμε τίποτε από αυτούς που μπαίνουν μέσα, έτσι. Είμαστε ένας νομός διέλευσης. Έτσι χαρακτηριζόμαστε. Αποκλειστικά. Αποκλειστικά διέλευση. Οι ταξιδιώτες φεύγουν σε άλλα σημεία. Δεν κάθονται στον νομό. Μόνο για ψώνια έρχονται. Υπάρχουν πάρα πολλοί Βούλγαροι οι οποίοι έρχονται στον νομό σαν για ψώνια. Μάλιστα. Είτε αυτά τα σούπερ μάρκετ, είτε τα καταστήματα που είναι εδώ τη πόλη των Σερών. Υπάρχει. Είτε και ακόμα και για εστίαση. Εντάξει, και για ψώνια καλά είναι, αλλά το κυριότερο θα ήταν να μπορούσαμε να του κρατήσουμε και για τουρισμό. Αλλά προφανώς αυτό
φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο να γίνει παρά τα όποια έχουμε, τις όποιες θεωρίες προς το παρόν έχουμε ακούσει από διάφορους τα τελευταία 20-30 χρόνια για την τουριστική αναβάθμιση του νομού Σέρων. Ο νομός μας δεν κερδίζει και πολλά, και αυτό είναι γενικώς παραδεκτό, ότι επειδή είμαστε νομός διέλευσης ταξιδιωτών, για αυτόν τον λόγο και ο νομός δεν κερδίζει πολλά από αυτήν την κίνηση. Η επιστροφή ξεκίνησε, κύριε Τομπουλή. Βεβαίως, σήμερα είχαμε μεγάλο αριθμό ταξιδιωτών που επέστρεφαν, γιατί σήμερα γίνεται η μεγαλύτερη επιστροφή και αύριο έρχονται και οι τελευταίοι ταξιδιώτες από τα χιονοδρομικά κέντρα, θα έρθουν αύριο. Έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις και όταν πήγαιναν και τώρα πηγαίνουν? Όχι. Η κίνηση ήταν ομαλή, δεν υπήρχαν καθυστερήσεις. Άνοιγαν οι λωρίδες κυκλοφορίας παραπάνω για να μπορούν να διευκολύνονται οι ταξιδιώτες, δεν υπήρχαν καθυστερήσεις. Άρα όλα κλείσαν ομαλά εκεί στον Προμαχώνα, ναι. Κόσμος πήγε, κόσμος ήρθε. Σας ευχαριστώ, κύριε Τομπουλίδη, για την επικοινωνία. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσάς.